Συνάδελφοι συναγωνιστές, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ από τις επάλξεις του αγώνα χαιρετίζουν το σημερινό συλλαλητήριο και σας στέλνουν από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αλληλεγγύη σας και τη συμπαράστασή σας 4 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια είστε πλάι μας, σαν πραγματικοί σύντροφοι, στο δίκαιο και τίμιο αγώνα μας για το μεροκάματο και την αξιοπρέπεια. Σε έναν αγώνα έτοιμο που αφορά όλο τον ελληνικό λαό, ώστε να μην κλείσει η ΛΑΡΚΟ, να μην θάψουμε τα όνειρά μας, να μην συνθηκολογήσουμε για μια ζωή χωρίς ελπίδα και προοπτική. Η κυβέρνηση με τη φιλελεύθερη πολιτική της έχει φέρει σε αδιέξοδο όλους τους Έλληνες. Η ακρίβεια στην ενέργεια, τη βενζίνη, που συμπαρασύρουν και τις τιμές σε όλα τα βασικά προϊόντα του νοικοκυριού και όχι μόνο, δεν είναι τίποτε άλλο από γραμμάτια της κυβέρνησης στους ολιγάρχες της ενέργειας και τους εφοπλιστές φίλους της. Ο Πρωθυπουργός, σαν τη Μαρία Αντουανέτα, πλήρως αποκομμένος από την ελληνική πραγματικότητα, ακούει μόνο τους αυλικούς image makers και επικοινωνιολόγους, κομπάζει με αλαζονία και έπαρση για ρυθμούς ανάπτυξης και εξυγχρονισμό, ενώ δίπλα του ένας λαός βογκάει και υποφέρει. Μας τάζανε δουλειές και επενδύσεις που θα τρίβαμε τα μάτια μας και μας δίνουν ανεργία, ανέχεια και πείνα σε μια έκρηθμη και εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω μας με πολέμους σε εξέλιξη και την απειλή για παγκόσμια σύραξη πρώτων πυλών. Ο Πρωθυπουργός κάνει μπάνια και η Ελλάδα παραμένει εγκληματικά και ενορχιστρωμένα ανοχήρωτη και αποδυναμωμένη, αδύνατη να ανταπεξέλθει και να καλύψει τις ίδιες τις ανάγκες της. Η διάλυση των τελευταίων βιομηχανιών που έχουν απομείνει, η επίθεση στους αγρότες και στον πρωτογενή τομέα, η συνεχής εξαθλίωση της εργατικής τάξης από την ακρίβεια, επιτελούνται με σπουδή και ευλάβεια από τα επιτελεία της κυβέρνησης με αποτέλεσμα την πλήρη απογύμνωση του ελληνικού λαού. Η ΛΑΡΚΟ είναι υπόθεση που αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Την τελευταία τετραετία κατασπαραλήθηκαν πάνω από 500 εκατομμύρια για τη δίθεν εξυγίανση της ΛΑΡΚΟ. Αυτά τα χρήματα ήταν ικανά να εξυγχρονίσουν την εταιρεία, να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας και να φέρουν συνάλλαγμα και να οχυρώσουν και την Ελλάδα. Έχουν γίνει επιτυχή πειράματα στη ΛΑΡΚΟ και τα σχέδια για επιπλέον ανάπτυξη ΛΑΡΚΟ βρίσκονται στο σιρτάρι τους. Η καθετοποίηση και η παραγωγή ανεξίτου του χάλιβα ώστε να καρποθεί την υπεραξία ο ελληνικός λαός, εκμετάλλευση άλλων μεθόδων παραγωγής προϊόντων όπως υδρομεταλλουργία για παραγωγή καθαρού νικελίου και κοβαλτίου που χρησιμοποιούνται ως βασικά συστατικά στην παραγωγή μπαταριών για την ηλεκτροκίνηση. Δώσανε τις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ στο εξευτελιστικό ποσό του 1 εκατομμυρίου με την προϋπόθεση να ξαναλειτουργήσει. Οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να εργάζονται, να μην μεταναστεύσουν, να μην μαραζώσουν οι τοπικές κοινωνίες. Ανταυτού μας λένε τώρα ότι δεν υπάρχει πια επενδυτής, είτε δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις, άρα θα τις κάνουν scrap. Στην τσέπη δηλαδή, εις βάρος του ελληνικού λαού θα μπουν 150 εκατομμύρια, ενώ νοικιάσαν τις εγκαταστάσεις για 1 εκατομμύριο. Εάν δεν είναι αυτό σκάνδαλο, τότε τι είναι? Τελικά θα μας πούνε τι βρήκανε. Βρήκανε επενδυτή ή παλιατζή? Βάλανε τη ΛΑΡΚΟ σε ειδική διαχείριση λειτουργία και πράττουν ακριβώς τα αντίθετα με αυτά που λέει ο ίδιος ο νόμος τους. Σταμάτησαν αρχικά την παραγωγή, τώρα πετούν τους εργαζόμενους στον δρόμο που διασφαλίζουν στην ουσία τη διασφάλιση και συντήρηση των εγκαταστάσεων και την όποια προοπτική επαναλειτουργίας. Αν δεν σταματήσουν τώρα αυτό το διαγωνισμό παροδία, είναι υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό και τη δικαιοσύνη. Ρίχνουν τα δικά τους λάθη και εγκλήματα στους εργαζόμενους. Νομοθετούν με εμπάθεια, μίσος, αλαζονία, εις βάρος μεροκαματιάρι των ανθρώπων που δίνουν το αίμα τους και τη ζωή τους καθημερινά. Η μαύρη λίστα στη ΛΑΡΚΟ καταγράφει 80 νεκρούς εν ώρα εργασίας, εκατοντάδες τραυματίες και ασθενείς με χρόνιες παθήσεις λόγω ανθυγιεινής εργασίας. Συνάδελφοι, σήμερα η καρδιά της ΛΑΡΚΟ χτυπάει στη Λάριμνα, εκεί που βρίσκεται το εργοστάσιο. Εκεί, στη συναυλή αλληλεγγύης με τον Γιώργο Νταλάρα και τη Φωτεινή Βελεσιότου, μπροστά στην παγωμένη τσιμινιέρα, θα τραγουδήσουμε μαζί με τους συναδέλφους, συναγωνιστές και συνανθρώπους των γύρω περιοχών, έχοντας μια φλόγα να σιγοκαίει μέσα στην καρδιά μας. Τη φλόγα της πίστης ότι θα νικήσουμε. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους
και στο τέλος θα νικήσουμε. Θα ξανανάψει η τσιμινιέρα. Οι μηχανές θα ξαναμπούν μπροστά και εμείς δεν θα χάσουμε την ελπίδα μας. Δεν παραδεινόμαστε, δεν καταθέτουμε τα όπλα. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας και στις οικογένειές μας, το χρωστάμε στον ελληνικό λαό, το χρωστάμε στους νεκρούς μας. Κάτω τα χέρια από την εργατιά, κάτω τα χέρια από τη Λάρκο.